έχεις δώσει κάποια συμβουλή την οποία έχεις πάρει και εσύ από την πιτέρα σου, δηλαδή σχετικά με το χώρο, με τη δουλειά. Κοίταξε, το αγόρι μου. Ναι, κοίταξε, ναι, πιο πολύ αυτό που πάντα μου έλεγε η μαμά μου, να είναι ταπεινή, να μην θεωρήσουν ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Γιατί, εντάξει, είναι ένα επάγγελμα, είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, είτε του ηθοποιού, είτε του σκηνοθέτη, είτε του σεναριογράφου, είτε... και είναι αρκετά προβεβλημένο. Mm. Αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι κάτι ανώτερο από τον υπόλοιπο κόσμο, να πατούν γερά στα πόδια τους, να ξέρουν ότι είναι ένα δώρο, και αυτό το δώρο να το διαχειριστούν με ταπεινότητα. Γιατί δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ναι, και το πιο σημαντικό νομίζω είναι τα παραδείγματα που παίρνεις από την οικογένεια σου και πώς μεγαλώνεις και πώς βιώνεις δηλαδή ακόμη και το θέατρο. Δηλαδή όταν μεγαλώσεις σε μια οικογένεια που είναι συζήτηση το θέατρο, δεν είναι απόφευκτο, αλλά σου μιλάνε για ήθος, σου μιλάνε για πίστη, σου μιλάνε για το ότι πρέπει να είσαι προσγειωμένος, όλα αυτά τα οποία έχεις είναι πάρει και εσύ και έχεις μιλήσει και για το ήθος της μητέρας σου και ότι θέλεις να της μοιάσεις, όλα αυτά που το λες κάθε φορά. Εντάξει, αυτό, η αλήθεια είναι ότι χαρακτήρα. Η μητέρα μου ήταν πρότυπο για μένα και για την αδερφή μου εννοείται, αλλά και για τα παιδιά μας. Γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο που είναι όχι μόνο αναγνωρίσιμος, δηλαδή παιδί μου, εκδηλώσεις λατρείας από τον κόσμο. Αυτό. Ήταν πάντα τόσο ταπεινή, τόσο δοτική. Να τρέξει, να μην σκεφτεί κόπο, χρόνο, να τρέξει να βοηθήσει. Ναι. Είτε σε περιπτώσεις, ξέρω εγώ, ανθρώπων με προβλήματα οικονομικά, διαβίωσης, ασθενειών, ήταν ήδη άρρωστη και πήγαινε να βλέπει άλλους αρρώστους. Αυτά ήταν πρότυπα για τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνεις από τους γονείς σου, από τους παππούδες, γιαγιάδες σου κάποιες βάσεις. Ακόμα και αν μεγαλώνοντας λίγο τα χάσεις σε κάποια φάση της ζωής σου, που γίνεται και μια επανάσταση από τα παιδιά, ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, όλα υπάρχει ο σπόρος. Ναι. Και κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθούν αυτές οι παρακαταθήκες που έχεις πάρει.